Ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση για να έχουμε μία ενημέρωση αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τους συμβασιούχους και το τι μέλη γενέστε. Ναι, είχαμε μία εξέλιξη, βέβαια ήταν κάτι αναμενόμενο από ό,τι φαίνεται, και διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο όσον αφορά τους παρατασιούχους, μάλλον και τους νέους επιτυχώντες της τελευταίας προκήρυξης. Που στην ουσία δεν λέει κάτι άλλο, ότι δίνει τη δυνατότητα, γιατί λέει δύναται ο κάθε Δήμος, να πάει να υπογράψει σύμβαση με τους με τα άτομα τα οποία αναφέρονται στον προσωρινό πίνακα επιτυχώντων. Αυτό όμως δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τον απλούστατο λόγο ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς σήμερα εργάζονται κάπου αλλού, οπότε για να υπογράψουμε εμείς μια τέτοια σύμβαση θα πρέπει να αφήσουν και τη δουλειά τους. Όπως επίσης κανένας δεν τους διασφαλίζει ότι όταν θα βγει ο οριστικός πίνακας μετά την εκδίκαση των εστάσεων και την προσκόμιση των δικαιολογητικών, θα είναι ακόμη επιτυχώντες του διαγωνισμού. Άρα πολύ πιθανό να χάσουν και τη θέση την προηγούμενη, αλλά και την θέση στον Δήμο, τη μόνιμη θέση στον Δήμο, που σήμερα θεωρητικά κατέχουν τον προσωρινό πίνακα επιτυχώντων. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, από τους 4 επιτυχώντες στο Δήμο Άργος Οριστικού, και εδώ να κάνω μια παρένθεση, ήταν 5. Η προκήρυξη αφορούσε 5, ο ένας δεν ξέρουμε για ποιον λόγο από το Υπουργείο κρίθηκε ότι πρέπει να είναι θέση γενικών καθηκόντων αμαία, παρότι θέσεις εδώ να πω ότι αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την καθαριότητα, και αυτή ήταν η γενικότερη οδηγία από την αρχή, παρότι στην πορεία είδαμε, να το πούμε και αυτό, παρότι είχαμε κάνει την πρόταση προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και δεν τη δέχτηκαν για να μπουν μέσα και χειριστές μηχανημάτων που ήταν επίσης ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως μας είπαν ότι αφορούν αποκλειστικά και μόνο θέσεις καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εμείς αυτό τηρήσαμε τον νόμο. Στην πορεία βέβαια, όπως θα είδατε, είδαμε επιτυχώντες και πολιτικούς μηχανικούς, δηλαδή και ΠΕ και ΔΕ και ΙΕ, κάτι το οποίο ειλικρινά μας ξένησε και μας αδίκησε, γιατί είχαμε και εμείς τέτοιες θέσεις, άλλωστε ήταν 13 οι παρατασιούχοι, θα μπορούσαμε και τους 13 να τους καλύψουμε και να βγάλουμε αυτές τις θέσεις σε αυτό το διαγωνισμό. Στο διατάφτα λοιπόν από τους 4 επιτυχώντες δεν έχει έρθει κανένας και δεν πρόκειται να έρθει κανένας να υπογράψει σύμβαση, γιατί δεν θέλει να αφήσει τη δουλειά του αν δεν κλείσει η όλη διαδικασία. Από την άλλη όμως, 31 Μαρτίου με την εγκύκλιο του Υπουργείου και οι 13 παρατασιούχοι έχουν απολυθεί, οι οποίοι από ό,τι μάθαμε σήμερα μας γνωστοποιήθηκε ότι προσφεύγουν με ασφαλιστικά μέτρα και διεκδικούν τη θέση αυτή, γιατί τελικά άλλα υπόθηκε στην αρχή για την προκήρυξη αυτή που θα είχαν και τον πόνους των 17 μορίων, και τελικά βλέπουμε οι περισσότερες, στους περισσότερους δήμους το 90-95% των επιτυχώντων να αφορούν μακροχρόνια άνεργους και όχι άτομα που επιδοτήθηκαν με την ειδική μοριοδότηση και την ειδική εμπειρία μέσα από τη διαδικασία των παρατασιούχων. Και το πιο ουσιαστικό, ότι ο Δήμος μένει με μείον 13 άτομα. Αυτό θα ρωτούσαμε. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό εν ώψη Πάσχα. Έχουμε μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα και για τις οικογένειές τους και για τον ίδιο το Δήμο. Ξεκινάει η Άνοιξη με καθαρισμό χαντάκων, φρεατίων από τις τελευταίες πλημμύρες, που ξέρετε πολύ καλά τι μπορεί να περιμένουμε μετά από μια έντονη βροχόπτωση όταν όλα αυτά δεν είναι καθαρισμένα, με καθαρισμό χόρτων και ό,τι άλλο κοινόχρηστων χώρων, να μην μπορεί ο Δήμος να πάρει προσωπικό και να μην μπορεί πολύ απλά να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, γιατί είναι υποχρέωση όλα αυτά να είναι καθαρισμένα. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από καρδιά στην επίοικια των Δημοτών, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε στη λύση του έκτακτου προσωπικού των λεγόμενων δίμηνων, θα δούμε, θα περιμένουμε όταν με περισσότερη σοφροσύνη το Υπουργείο αντιληφθεί το τι έχει κάνει, γιατί κατά την άποψή μας η πρόταση θα ήταν να πάμε σε μία εκ νέου παράταση. Δεν ήταν κάτι που το ζητάμε εμείς, ήταν κάτι το οποίο
Το ίδιο το Υπουργείο το έκανε 2 και 3 φορές στους συγκεκριμένους ανθρώπους, άρα και άλλη μία παράταση νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε αφού ξεκαθαρίσει η διαδικασία, σαφώς και εμείς δεν θέλαμε αυτήν την σχέση εργασίας, αλλά θέλουμε μόνιμη σχέση εργασίας, μόνιμες θέσεις εργασίας, που όλοι θα ξέρουν το ποια είναι η δουλειά τους και τι πρόκειται να συμβεί από εκεί και πέρα. Αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, με τις υποχρεώσεις βγαίνοντας από μία περίοδο χειμώνα που παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα βαρύς όπως τις άλλες χρονιές, υπάρχουν όμως πολλαπλά προβλήματα, κυρίως με μεταφορά λάσπης, με κατεστραμμένους από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες της αγροτικής οδοπίας. Δεν έχουμε κανέναν χειριστή σήμερα που μιλάμε με ό,τι μπορεί να σημαίνει σε οποιασδήποτε βλάβη σύνδρευσης, αποχέτευσης. Δεν υπάρχει χειριστής, υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχει χειριστής, δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό να πάμε να κόψουμε κλαδιά που έχουν κλείσει μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις, από αέριδες που έχουν πέσει, από καταπτώσεις. Υπάρχει οδικό δίκτυο το οποίο έχει καταστραφεί, όχι μόνο αγροτικό αλλά και διαδημοτικό δίκτυο το οποίο έχει καταστραφεί. Υπάρχουν οι λακκούβες που είναι γεμάτοι οι δρόμοι, υπάρχει ασφαλτικό, δεν μπορούμε ψυχρό ασφαλτικό, μια και τα ασφαλτάδικα για θερμό ασφαλτικό δεν έχουνε, μιλάμε για μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο, άρα ούτε αυτά μπορούμε να κλείσουμε. Γενικότερα δηλαδή προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν, άρα θα πάμε σε ιεράρχηση ακόμη και αυτών, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να λέμε ότι παρότι έχουμε φτάσει πολύ ψηλά σε άλλους στόχους και σε επίπεδο μεγάλων έργων, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εντάξει στα αυτονόητα, εντάξει στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, εντάξει στην καθημερινότητα του δημοτό μας. Και αυτό είναι το λυπηρό και ξαναλέω, ζητάμε πλέον με την επιείκεια του κόσμου και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στο πώς θα πάμε να λύσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς όσο και απλά φαίνονται, είναι πρόβλημα και πρόβλημα μεγάλο που αν δεν δοθεί λύση κεντρικά με κάποια διορθωτική εγκύκλιο δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Υπάρχει αυτή η ενημέρωση προς το Υπουργείο Εσωτερικών? Φυσικά και υπάρχει, όχι μόνο και από μένα, μιλάω καθημερινά ήδη από την Παρασκευή με πάρα πολλούς συναδέλφους δημάρχους και έχουν όλοι τα ίδια προβλήματα. Εδώ ένας λόγος παραπάνω που έχουμε τα προβλήματα του χειμώνα, παρακάτω μπορεί να έχουν άλλα προβλήματα με τις ακτές, με τις παραλίες, μια και επίκειται νέα θερινή σεζόν και βέβαια εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν εδώ είχαμε τις βροχές και τα κρύα στην Νότια Ελλάδα είχαν 22 βαθμούς και πήγαιναν για μπάνιο. Τι να κάνουμε, είναι οι ιδιαιτερότητες του κλίματος, της περιοχής, αλλά θα τα υποστούμε και αυτά. Υπάρχει διάθεση. Το έχουμε αποδείξει νομίζω εμπράκτως αυτά, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο και η αντίστοιχη βοήθεια και όλων των θεσμικών υπηρεσιών για την πρόσληψη ακόμη και του έκτακτη προσωπικού, αλλά και η πληρωμή αυτών. Γιατί μπορεί να υπάρχουν τα κονδύλια, δυστυχώς όμως υπάρχουν διαδικασίες, είτε είναι διαδικασίες αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση των αποφάσεων, αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο για την θεώρηση των ενταλμάτων, για να πληρωθεί όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος θα έρθει κάνοντας κάποιον 1, 2 ή το πολύ 3 μήνες ανέκτατο προσωπικό για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις που πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αντάξιο των δημοτών μας.